Πώς, ποιος ο λόγος, πού είναι. Αλλά τι να βρεθεί για ζωντανή, δεν νομίζω. Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση της 76χρονης Ευαγγελίας Λιτινάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τις 9 Δεκεμβρίου. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας εθεάθη για τελευταία φορά στην Αγία Μαρίνα, όπου πήγε με το αστικό λεωφορείο προκειμένου να επισκεφτεί τον αδελφό της. Ανησυχείτε για την αδερφή σας? Ε, βέβαια, εσύ δεν ανησυχείς για την αδερφή σου? 40 μέρες. Τι πιστεύετε, πού θα μπορούσε να έχει πάει? Δεν ξέρουμε. Η ασφάλεια θα τα βρει. Κάμερα ασφαλείας δείχνει την Ευαγγελία Λιτινάκη να κατευθύνεται από τη στάση του λεωφορείου προς το σπίτι του αδελφού της, κρατώντας τσάντες του σούπερ μάρκετ, και λίγα λεπτά μετά να επιστρέφει στο ίδιο σημείο όπου φαίνεται να είχε αφήσει ένα καροτσάκι με άλλες τσάντες. Και λόγους ωστόσο να φύγει μόνη της, να πάει κάπου χωρίς να σας ενημερώσει? Όχι. Γιατί θα έπαιρνε τηλέφωνο δίπλα τον αδερφό, τον Θόδωρα. Δεν νομίζω. Αυτή ήταν υγιέστατη γυναίκα, δεν είχε άνοια. Εσείς πότε την είδατε τελευταία φορά? 9 του Δεκέμβρη. Την ημέρα που ήρθε να δει τον αδερφό σας? Ναι, το Θόδωρα. Εκεί πήγαινε πιο συχνά. Η 76χρονη ζούσε μόνη στην περιοχή της Νέας Χώρας. Ήταν ευκατάστατη και όλοι την περιγράφουν σαν μια γυναίκα γεμάτη ζωντάνια. Όλο το καλοκαίρι εδώ ήταν, έκανε τα μπάνια της υγιές. Μιλάμε για υγιέστατη γυναίκα, μεγάλη αλλά πολύ υγιής. Δεν είσαι παιδιά. Δεν είσαι. Δεν είσαι λόγους. Πρέπει να βρεθεί όμως. Πού είναι? Η ασφάλεια ψάχνει. Ο αδελφός της Ευαγγελίας Λιτινάκη Θεόδωρος είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο συναντήθηκε. Το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου, όταν τον επισκέφθηκε, ρώτησε για τον ανιψιό της, ο οποίος επρόκειτο να έρθει από το εξωτερικό, άφησε τις τσάντες με τα τρόφιμα και έφυγε. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να τις κάνουν κακό, είχε διαφορές? Νομίζω δεν είχε, και στην χώρα πήγατε. Ο αδελφός της 76χρονης είπε ότι η αγνοούμενη βοηθούσε συχνά την τρίτη αδελφή της οικογένειας, το σπίτι της οποίας βρίσκεται επίσης στην Αγία Μαρίνα δίπλα από το δικό του. Όπως είπε, 2 με 3 ημέρες μετά την τελευταία της επίσκεψη, επικοινώνησε μαζί της, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Τότε ειδοποίησα τον δικηγόρο μου και μετά την αστυνομία. Ο γιος μου είχε κλειδιά του σπιτιού της, που το τα είχε δώσει η ίδια, χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Όμως δεν ήθελα να ανοίξουμε μόνοι μας. Ειδοποίησα και την αστυνομία και πήγαμε μαζί. Η πόρτα ήταν απλά τραβηγμένη και όχι κλειδωμένη, ενώ ήταν αναμένο ένα φως. Η μία από τις 2 αδελφές της Ευαγγελίας Λιτινάκη είπε στην Κρήτη TV ότι η 76χρονη δεν είχε διαφορές με κανέναν. Η ουσία είναι ότι δεν έπρεπε να συμβεί. Πρέπει να βρεθεί. Πού είναι? Πρέπει να βρεθεί. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.